κλείσουμε. Μάλιστα. Μαζί μας, ο κύριος Θανάσης Πετρίδης. Χειροκρότημα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σου εδώ σήμερα μαζί μας. Φίλια μου, ο Θανάσης Πετρίδης είναι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος 2 ρούχα με το κιλό στην Κάτω Τούμπα και συγκεκριμένα γωνία Αρτάκης με Ανατολική Σερομιλία. Παίξω, το έχω μάθει, Google Maps. Αφού το ποδήλατο το βάζω στο αυτόματο και με πάει μόνο του. Και πάει μόνο του. Πάρα πολύ ωραία. Καθότι θα μόνασαι, Εύα, πρέπει να τα πεις όλα. Βεβαίως, βεβαίως. Στους ακροατές. Αγαπημένοι κιόλας. Ε? Εννοείται. Από τις πιο αγαπημένες. Να φανταστείτε μια φορά έχει κάτι νουαζέτες μπροστά στο ταμείο. Έφαγα μία, έφαγα δύο, έφαγα τρεις και τη γυρνάει και μου λέει: έχω κι άλλο κόσμο που περιμένω, ε! Μα καλά σου πω, άνθρωπος. Ναι, εγώ σε καταλαβαίνω, δεν είναι θέμα. Θέλω να μου πεις ωστόσο ποια η ιδιαιτερότητα του καταστήματος. Να το πεις εσύ, λέω. Οκ, όπως θέλετε. Λοιπόν, είναι όλα τα ρούχα, καταρχήν θέλω να τονίσω στους ακροατές που ακούν ότι είναι όλα τα ρούχα εισαγωγής, είναι stock, είναι επώνυμα και είναι πάρα πολύ καλές οι ποιότητές τους. Επίσης γίνονται δειγματισμοί ανά εξάμηνο, όπου βγαίνουμε στο εξωτερικό οικογενειακά και διαλέγουμε ρούχα τα καλύτερα και όλα αυτά υπάρχουν μόνο στην Τούμπα. Να πούμε επίσης να μην τρομάζει ο κόσμος με τα επώνυμα, γιατί είναι σε πάρα πολύ καλή τιμή. Είναι σε πάρα πολύ καλή τιμή. Όχι απλά σε λογικές. Θα δώσουμε και παράδειγμα σε αυτό, γιατί το πάρα πολύ καλές τιμές ο καθένας το εκλαμβάνει όπως εκείνος νομίζει τι σημαίνει μια πάρα πολύ καλή τιμή. Παραδείγματος χάρη, μπορούμε να πάρουμε ένα ωραίο πουκαμισάκι, επειδή τα ρούχα εκεί ζυγίζονται μπροστά μας, μπροστά στον πελάτη. Πάει ο πελάτης. Ψωνίζει τα ρούχα. Τα βάζουμε σε μια σακουλίτσα. Ο κύριος Πετρίδης μας τα ζυγίζει μπροστά μας. Μας λέει γραμμάρια, τιμή κιλού και τελικό ποσό. Ποσό όλα, έχει. Ναι, όλα τα ρούχα ζυγίζονται με ζυγαριά ακριβίας. Είναι με τιμή 20 ευρώ το κιλό για όλα τα πράγματα. 20 ευρώ το κιλό για όλα τα πράγματα. Τα αξεσουάρ βεβαίως. Πλέον έχουμε ξεκινήσει, ενώ όλοι στην αρχή είχαν πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη όταν πρώτο άνοιξε το κατάστημα. Για τα ρούχα που λέγανε ζυγίζονται τα ρούχα και τους εξηγούσε ότι ναι, γιατί είναι αυτό η πατέντα, η πρωτοπορία του καταστήματος αυτού. Τώρα πλέον το ίδιο αναρωτιούνται και για τα παπούτσια και για τα αξεσουάρ, γιατί ζυγίζω πλέον και τα παπούτσια και τις τσάντες που φέρνω στο κατάστημα. Τις τσάντες τις ζυγίζουμε, Ναι, τις ζυγίζω. 20 ευρώ το κιλό. Πολύ ωραία. Δηλαδή μισό κιλό μία τσάντα θα κάνει 10 ευρώ. Το πουκάμισο το συγκεκριμένο που φοράει εδώ η φίλη, που δυστυχώς δεν μπορείτε να τη δείτε, είναι 300... Εγώ είμαι η φίλη. Είναι 200 γραμμάρια, ας πούμε, και κάνει 4 ευρώ το πολύ. Το είχα πάρει και ένα 5 ευρώ. Και μιλάμε για πάρα πολύ καλές ποιότητες. Βαμβακερά είναι όλα και εξαιρετικά πράγματα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Είναι 4 τόνοι ρούχα, οι οποίοι ανανεώνονται καθημερινά. Έχουμε τα πάντα δηλαδή από θέμα ρουχισμού, αντρικά, γυναικεία και παιδικά. Και σε κάθε είδος έχουμε και πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να διαλέξει ο άντρας, η γυναίκα και το παιδί. Θανάση, ρούχα με το κιλό. Πώς σου ήρθε η ιδέα, πώς προέκυψε αυτό? Δεν είναι καμία παρθενογένεση, γιατί με ρωτάνε πάρα πολύ πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα. Υπάρχει στο εξωτερικό χρόνια. Δηλαδή με τα κανονικά τα καταστήματα λειτουργούν και παράλληλα σε άλλες περιοχές της κάθε χώρας, στόκ με το κιλό. Να αποσαφηνίσουμε όμως ότι τα ρούχα είναι καινούργια. Ναι, είναι καινούργια, είναι στόκ. Δεν είναι κάτι δηλαδή που θα φορεθεί σε δεύτερο, τρίτο χέρι. Δεν είναι κάτι χρησιμοποιημένο. Δεν είναι second hand. Είναι κάτι ολοκαίνουργο. Είναι απλά ρούχα μίας, ας πούμε, πώς θα το θέσω. Είναι, ξέρετε τι. Κολεξιών. Παλιότερη σεζόν σίγουρα. Να σας εξηγήσω ότι γίνεται όμως και με τη σεζόν στο εξωτερικό. Η σεζόν στο εξωτερικό είναι ένα τρίμηνο. Δεν είναι δηλαδή σε την Ελλάδα που αλλάζουμε σεζόν ανά εξάμηνο και πολλές φορές τα καταστήματα προσπαθούν να δώσουν ρούχα και από τον προηγούμενο χρόνο. Το εξωτερικό και με τους οίκους που συνεργάζομαι στοκάρουν ένα τρίμηνο γιατί έτσι τρέχει η μόδα, έτσι τρέχουν οι τάσεις. Οπότε πρέπει αναγκαστικά να στοκάρει, το αναγκαστικά σε εισαγωγικά, και να μπορέσουμε να βρούμε το καινούριο που θέλει ο οίκος, που θέλει η σχεδιάστρια. Οπότε όλο αυτό το ρούχο το συλλέγω εγώ και το φέρνω στην Τούμπα και το δίνω με αυτόν τον τρόπο, με το κιλό. Και μιλάμε για υφάσματα και ποιότητες εξαιρετικές που συνδέονται και μεταξύ τους, δηλαδή πράγματα και υφές υφασμάτων που δεν μπορεί να μην έχει ξαναδεί ποτέ ο Έλληνας καταναλωτής. Και δεν υπερβάλλω, δεν υπερβάλλω, δηλαδή προκαλώ, προκαλώ τους ακροατές να έρθουν. Μην είσαι προκλητικός, παιδί μου. Καλά κάνει.
Προκαλώ. Λοιπόν, μπορούμε να έρθουμε να ψωνίσουμε ρούχα από το πρωί μέχρι μια πολύ καλή περίσταση, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Έχω και casual, έχω και, και πιο βραδινά ρούχα, ναι. Mm-hmm. Παπούτσια, τσάντες είπαμε, αξεσουάρ. Και αξεσουάρ έχω ρούχα. Βάλει τοποθέτηση, ας πούμε, τώρα έχει κανένα εξάμηνο σε γυαλί ηλίου εξαιρετικό. Το οποίο... Αυτό που εκτίμησα όταν είχα πρωτοπάει στο μαγαζί του είναι το γεγονός ότι έβαλα δύο πράγματα, τρία. Και δεν μου είπε σε όλα ότι ξέρω εγώ, είναι τέλειο, σούπερ, σου πάει η κούκλα. Όχι, πραγματικά. Τον βλέπω, βγαίνω από το δοκιμαστήριο και μου λέει στην πρώτη. Ρε, δεν μου αρέσει και τόσο. Όχι, μου λέει ότι έχει κάτι άσχημο πάνω σου. Απλά αλλά... κάτι δεν μου κάθεται καλά. Δεν μου αρέσει και τόσο. Βάλε και τα επόμενα. Και ήταν το πρώτο που είχα βάλει. Δηλαδή, κάλλιστα θα μπορούσαν και τα επόμενα δύο να μην είναι καλά ή να είναι καλά. Και είναι κάτι που το βλέπει και η καταναλώτρια, παύλα καταναλωτής αυτός τον καθρέφτη. Δηλαδή, βλέπεις ότι, εντάξει, δεν είναι και πολύ καλό επάνω μου, βγαίνεις έξω, σου λέει και αυτός την άποψή του, το αυτός πολύ, πολύ φιλικά, έτσι, σου λέει και ο Θανάσης την άποψή του. Επομένως, λέω ότι, okay, είναι καλό που μου λέει την αλήθεια. Είναι κάτι που το εκλαμβάνεις, που το λαμβάνεις πολύ έντονα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Εύα, που το λες αυτό, γιατί είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν έχω θέμα να πείσω τον πελάτη, ας πούμε, για να πάρει κάτι. Γιατί αν δεν του αρέσει αυτό το πουκάμισο, θα του αρέσουν τα άλλα 100 που έχω κρεμασμένα, ας πούμε. Και θέλω να είμαι ειλικρινής με τους ανθρώπους, γιατί χτίζω τα επόμενα χρόνια για την επιχείρησή μου. Γιατί ευτυχώς επέλεξα. Θα φέρει εμένα, εγώ θα φέρω τη Μαρία και ούτω καθεξής. Επέλεξα να κάνω αυτό το πράγμα. Να είμαστε όλοι καλά, δηλαδή. Να μπορέσω να το τρέχω και τα επόμενα χρόνια. Θέλω να υπάρχει μια σχέση ειλικρινής. Δηλαδή, αν δεν σου πάει κάτι, θα σου το πω και θα σου προτείνω κάτι άλλο που ίσως θα σου πάει καλύτερα. Βεβαίως, υπάρχει πάντα η πιθανότητα, αν ένα ρούχο είναι μεγαλύτερο size από το δικό σου, να σου πει πολύ καλό, έχω και μοδίστρα να σε στείλω. Πάσα και στη μοδίστρα. Μια χαρά. Που σημαίνει ότι το έχει δει πώς πάει και μπορεί να στο φτιάξει. Και εκτός αυτού να σου πω κάτι, αν κάποια στιγμή, αν σου πει ο Θανάσης ούτε σου πάει και τελικά δεν σου πηγαίνει, θα βρεθεί κάποιος δικός σου άνθρωπος να σου πει. Ναι, ότι και θα σου πει κάτι, τι είναι αυτό που πήρες, ας πούμε. Ναι, δεν σου πηγαίνει αυτό, ρε κορίτσι μου, γιατί και εκεί εσύ λοιπόν θα κόψεις τη σχέση που σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, έχεις δημιουργήσει. Από εκεί και πέρα, πώς βλέπεις τους άνδρες καταναλωτές σε αυτή την ιδέα και να μου πεις και πόσα χρόνια, να ξέρει και ο κόσμος πόσα χρόνια είναι το μαγαζί, δεν είναι κάτι καινούργιο. Ναι, ναι, το μαγαζί άνοιξε το 2012, οπότε τώρα περπατάω τον πέμπτο χρόνο σιγά σιγά. Οι άντρες εμπιστεύτηκαν πάρα πολύ εύκολα αυτό το κόνσεπτ, γιατί υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ταξινόμηση στο κατάστημα, αλλού δηλαδή υπάρχει το αντρικό level, αλλού το γυναικείο, οπότε μπορούν πάρα πολύ εύκολα να βρούνε αυτό που θέλουν. Και είναι και γενικά νομίζω πιο εύκολοι πελάτες οι άντρες, δηλαδή βλέπουν αυτό που θέλουν, το δοκιμάζουν, τους αρέσει, τέλος. Δεν είναι δηλαδή να κοιτάξουμε... Κάτι πετάει από εδώ, να κάτι δεν μου αρέσει. Ναι, τη λεπτομέρεια. Και παρόλο που δεν χρειάζεται, να σας πω την αλήθεια, κορίτσια, να κοιτάξουμε τη λεπτομέρεια όταν το κόστος είναι 2 και 3 ευρώ. Δηλαδή, αν δεν μου κάνει εμένα αυτό το πουκάμισο, κάλλιστα μπορώ να το δωρήσω σε κάποιον άνθρωπο τον οποίο θα τον κάνω και πάρα πολύ ευτυχισμένο με την κίνηση αυτή. Ή αν μου αρέσει, ρε παιδί μου, και δεν είναι το νούμερό μου. Μπορώ να σκεφτώ έναν άνθρωπο. Τώρα 3 ευρώ τα δίνουμε αλλού κι αλλού, ρε παιδιά. Ναι, δώρο σε ένα δικό μας άνθρωπο. Φυσικά πάντα υπάρχει και η πιθανότητα, να το πούμε αυτό, της επιστροφής, αλλά μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί το κατάστημα βγάζει συνέχεια παραλαβές και δεν θέλει μια παραλαβή να πέφτει πάνω στην άλλη σε φάση να έρχονται ρούχα μετά από 2 εβδομάδες, ας πούμε έτσι. Ωραία. Οπότε σε περίπτωση, ας πούμε, που έρθω εγώ και πάρω κάτι στην Εύα και δεν της κάνει, μπορεί μέσα σε 2-3 ημέρες να έρθει. Και να τα αλλάξει. Γιατί να μου κάνει, κυρία μου? Γιατί μπορεί να είναι μεγάλο. Θα πάω να το στενέψω. Θα πάει στη μοδίστρα μου, η οποία είναι εξαιρετική, και θα το στενέψει. Τι λέγαμε πριν για τη μοδίστρα? Μπορεί να είναι κάτι μικρό. Πόσο πιο μικρό? Άκου να σου πω, δεν θα παίξεις με τα νεύρα μου σήμερα. Και το πόσο πιο μικρό επίσης μεγαλώνει, έτσι. Ναι. Και αυτό πλέον. Λύση για όλα μας έχει, ναι, τον ακούς. Ναι. Το πόδι, τι κάνουμε με το πόδι, κόβουμε δάχτυλο? Το πόδι θα πάρουμε ένα μεγαλύτερο νούμερο, λέει, και θα βάλουμε πατάκι. Σου το έχω και αυτό έτοιμο. 39 φορά, 37 πέδιλα μου. Βάλτε μου, λέει, λίγο, θα ανοίξουνε. Μα κάτι ξέρει ο άνθρωπος. Το δάχτυλο, το μεγάλο έξω, ρε, πατούσε στο πάτωμα. Την επιτρέπω, σου τα επιτρέπω όλα αυτά να τα λες, ναι, γιατί νομίζω ότι το λες γλυκά. Ναι, ήταν σε φάση αστείου αυτό.
Να σε ρωτήσω, τι περιμένουμε τώρα, για τι βλέπεις από θέμα σχεδίων αυτά και τα λοιπά για χειμώνα και ούτω καθεξής που έρχεται. Α, ναι, τώρα με αφορμή την ερώτησή σου, δειγματίζω, τώρα φεύγω δηλαδή τέλος του χρόνου για δειγματισμό για τα καλοκαιρινά μου. Mm. Ο χειμώνας που είμαι καλυμμένος και αυτό, έχω φέρει, τι έχεις δει μέχρι τώρα. Έχει πάρα πολλά χρώματα. Δηλαδή η τάση είναι πάρα πολλά χρώματα. Ακόμα και σε ρούχα τα οποία δεν είχαμε συνηθίσει. Έντονα παλτό, έντονα παντελόνια, σε χρώμα πάντα. Mm-hmm. Και σχέδιο υπάρχουν σε όλες τις γραμμές. Θανάση, τα ρούχα τα παίρνεις απευθείας από στόκ, ας πούμε, καταστημάτων. Πώς γίνεται περίπου? Τα ρούχα δειγματίζω ένα εξάμηνο, όπως έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές. Και τα παίρνω από διάφορες αποθήκες του εξωτερικού. Δεν θέλουμε άλλες λεπτομέρειες, είναι του επαγγέλματος. Αυτό θέλω. Δηλαδή να ξέρει ο κόσμος ότι διαλέγονται, είναι ρούχα. Διαλέγονται, διαλέγονται. Δεν είναι ρούχα που έχουν καταλήξει για πέταμα ή όχι. Απλά είναι. Δεν υπάρχει καμιά παγίδα. Είναι βασικά η πατέντα. Είναι αυτό σαν τρόπος πώλησης. Είναι ρούχο εξαιρετικά ποιοτικό. Απλά το δίνουμε με το κιλό. Αυτό δεν υπάρχει καμία άλλη παγίδα. Και βασικά οποιοδήποτε ακροατής μπορεί να έρθει οποιαδήποτε στιγμή θέλει για να το τσεκάρει με τα μάτια του το προϊόν και το κατάστημα και όλα. Είναι πολύ εύκολο δηλαδή. Πόσα ταξίδια κάνεις το χρόνο λόγω εργασίας για να δεις, να δειγματίσεις, να πάρεις? Τουλάχιστον τρία. Τουλάχιστον τρία. Ανά σεζόν, ανά τρίμηνο. Πού συνήθως? Ανάλογα, ναι, βέβαια, σε πάρα πολλές πόλεις. Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, σε πάρα πολλές πόλεις. Ωραία. Εγώ νομίζω ότι εγώ, ξέρεις, έχω ένα θέμα. Όταν κάθομαι μπροστά γενικότερα από ράφι του σούπερ μάρκετ, από ράφι με ρούχα, γενικότερα ράφι, εγώ κολλάω λίγο και, ξέρεις, πάω παντού. Οπότε θα με αφήσει μία μέρα στο άνοιγμα και θα έρθει να με πάρει στο κλείσιμο. Θα βοηθήσω και στο σκούμπισμα μετά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το ήξερα. Το μάθα την προηγούμενη Τρίτη. Για πες. Μου αποκάλυψε ότι κάθεται μισή ώρα μπροστά από τα ψυγεία του σούπερ μάρκετ. Θα βόλευε πάρα πολύ το 9-9, το ωράριο, το διευρυμένο. Αυτό σου λέω, να έρθεις Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, που είμαι 9-9. Πάρα πολύ ωραία. Δεν θα πάρω μεροκάματο όμως. Αλλά θέλω να μου αναλύσεις λίγο αυτό τώρα με το σούπερ μάρκετ και τα προϊόντα. Τι γίνεται, για πες. Μισή ώρα τι κάνεις μπροστά. Γενικότερα, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Στην ετικέτα του σούπερ μάρκετ. Α, μπράβο. Εγώ γενικότερα είμαι πολύ ψήρας. Α, διαβάζεις και τα ψηλά γράμματα από κάθε ετικέτα. Έτσι. Αυτό ακριβώς κάνω. Κατάλαβα. Ναι, κοιτάω το παντελόνι έτσι, κοιτάω το χυμό έτσι, το γυρνώ από την άλλη. Τον κοιτάω σε σύγκριση. Δεν χύνεται, πρόσεξε, τον κοιτάω σε σύγκριση με τον ίδιο χυμό της ίδιας εταιρείας, αλλά με τα άλλα φρούτα. Αν έχει το ίδιο χρώμα, έχει διαφορά, διαφορά στην απόχρωση. Έχει και τέτοια. Γενικότερα, ρε παιδί μου, δεν είμαι και ο πιο εύκολος άνθρωπος. Δεν με λες. Ωραία. Εύκολο βόλευτο άνθρωπο. Να σου πω, κάτι ανέφερε, εγώ θα μαρτυρήσω. Κάτι ανέφερε πριν για μία έκπληξη. Λέει να μας πιάσει εξαπίνη στον ναι, αέρα. Ναι, ναι, ναι. Θέλω πες. Να δω την αντίδρασή σας για το δώρο που θα δώσω στις ακροάτριές σας. Το λέω επειδή είναι παραδέκα για να προλάβουν οι κυρίες και οι κύριοι να στείλουν τα μηνύματά τους. Ναι, για πες. Τέλειο. Λοιπόν, έχω φέρει από τον τελευταίο διαγραμματισμό που έχω κάνει ένα τέλειο, εξαιρετικό νηφικό. Α. Και θέλω να το προσφέρω σε μία κοπέλα που παντρεύεται με όλη μου την αγάπη. Μιλάμε για πάρα πολύ αξιόλογο νηφικό. Είναι δηλαδή υψηλής ραπτικής. Είναι όλο. Haute couture. Ναι, είναι όλο, ας πούμε, με ivoire, με δαντέλες και το σχέδιο του είναι. Θανάση, μια φωτογραφία πρέπει να με πάρα πολύ. Ναι, θα σου το στείλω. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και είναι πάρα πολύ καλό σαν ποιότητα και σαν σχέδιο. Οπότε, μια κοπέλα η οποία το χρειάζεται για το γάμο της. Τη το παρέχω. Τη το δίνω. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστείτε εσείς. Με διαγωνισμό, με τηλέφωνο, δεν ξέρω πώς. Πάρα πολύ ωραίο. Να πούμε ότι και πάλι πρέπει να πούμε στις κοπέλες ότι στα νούμερα δεν πρέπει να. Ναι, να κολλήσουν, γιατί έχω μια φοβερή μοδίστρα που μπορεί να το κάνει. Έχετε καμία συγγένεια με αυτή τη μοδίστρα? Όχι, καμία. Καμία. Όχι. Γιατί? Οπότε. Να επαναλάβουμε και να πούμε ότι ο Θανάσης δίνει σε μια κοπέλα η οποία ετοιμάζεται να γίνει νύφη τους επόμενους και επειδή μήνες. Συμμερίζομαι πάρα πολύ ότι ο γάμος έχει πάρα πολλά έξοδα, ακριβώς. Οπότε θέλω να την απαλλάξω από αυτό, γιατί στην αγορά πλέον κυκλοφορούν νηφικά το λιγότερο
θα δώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό για να πάρει ένα νηφικό. Οπότε εγώ τη το προσφέρω. Τη το προσφέρω. Α έρθει να το δει το κορίτσι. Μπορεί να μην είναι αυτό που θέλει, αλλά τουλάχιστον θα έρθει να το δει. Μπορεί, ας πούμε, ναι, να θέλει κάτι σούπερ. Να το έχει φανταστεί. Γιατί... Καλό θα είναι να το έχει ανάγκη, να το χρειάζεται, για να μην το στερήσουμε σε μια άλλη που πραγματικά θα το θέλει. Δηλαδή, ας το σκεφτούν πριν καλέσουν. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε οι ενδιαφερόμενες ή αν έχετε κάποια κοπέλα που ξέρετε ότι το χρειάζεται. Ή χρειάζεται γι' αυτό, ή γιατί πρόκειται να παντρευτεί. Α, επίσης, συγγνώμη τώρα που διακόπτω, αλλά δεν είναι, πώς να πω, το νηφικό, το κλασικό. Δηλαδή, κάλλιστα θα μπορούσε να φορεθεί και σαν μια εξαιρετική τουαλέτα και φόρεμα. Αν μια κοπέλα δηλαδή θα τολμούσε να το βάλει, είναι ένα ωραίο άσπρο φόρεμα που γίνεται κάλλιστα και νηφικό. Πολύ μου αρέσει. Εκπληκτικό. Πολύ μου αρέσει. Τώρα έτσι όπως το είπε, μου αρέσει ακόμα περισσότερο. Και εμένα. Επειδή είμαι γενικότερα, μην ξέρεις εμένα. Δίνεις νηφούλα και βγαίνεις έξω στους δρόμους. Ναι, αυτό είναι. Τα μεσάνυχτα σας στα σταυροδρόμι. Και το πρωί στα σούπερ μάρκετ. Ελλιώς. Λοιπόν, αν έχετε φίλους, φίλες, γνωστές, συγγενείς που ξέρετε ότι παντρεύονται, πάρτε τους τηλέφωνο, ενημερώστε τους. Και καλέστε μας για να σας δώσουμε λεπτομέρειες. Για να... τον νηφικό που μας δίνει το δύο ρούχα με το κιλό. Πάρα πολύ ωραία. Στην κάτω τούμπα από τον κύριο Θανάση Πετρίδη. Ξαναπες μας, Θανάση, που είναι ακριβώς το μαγαζί. Και... είναι στην περιοχή της στη κάτω τούμπα, κοντά στον Άγιο Θαράποντα. Και η οδός είναι Ανατολικής Ρωμιλίας με Αρτάκης γωνία. Τηλέφωνο είπαμε καθόλου. Αν θέλετε να σας το δώσω. Πούμε. Το σταθερό μου είναι 231-777-3824. Καλείτε όποτε θέλετε και οποιαδήποτε πληροφορία. Η σελίδα σου υπάρχει. Η σελίδα στο μου Facebook. Στο Facebook είναι κατάστημα.2. Και γενικά όλα τα social media, δηλαδή μπορούν να με βρουν παντού, όσο ρούχα με το κιλό. Και γενικά θα χαρώ να εξυπηρετήσω δηλαδή τον κόσμο σε οτιδήποτε με χρειαστεί. Απαντώ απευθείας δηλαδή στα μηνύματα. Υπάρχει άμεση απάντηση. Υπάρχει περίπτωση να σου πει μια κοπέλα ότι ξέρεις κάτι. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο το έχεις δει πουθενά. Ή το φαντάζομαι κάπως έτσι. Ή το είδε τέλος πάντων σε ένα περιοδικό. Κάτι αντίστοιχο. Υπάρχει... Πάρα πολλά κομμάτια. Δηλαδή, επειδή ενημερώνομαι, διαβάζω όλα τα περιοδικά μόδας που κυκλοφορούν. Είναι και η δουλειά, είναι και η δουλειά μου. Οπότε βρίσκω κομμάτια που υπάρχουν σε φωτογραφίσεις περιοδικών, που υπάρχουν παρόμοια και πολλές φορές και ίδια στο κατάστημα. Πάρα πολύ ωραία. Να κάνω μια πρόταση, φίλες και φίλοι. Φίλοι. Λοιπόν, επειδή το νηφικό είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, είναι πάρα πολύ καλό να μας δώσει ο Θανάσης μια φωτογραφία. Τέλεια, να το ανεβάσουμε. Να τα ανεβάσουμε. Ωραία. Να κρατήσουμε τις ενδιαφερόμενες και τους ενδιαφερόμενους. Ή ας έρθουν, αν είναι από το κατάστημα, να το δούνε. Θα το ανεβάσουμε σε φωτογραφία. Εντάξει. Και εμείς θα δούμε πώς θα το κοντρολάρουμε για την Μπορείτε επόμενη να στέλνετε όλη την εβδομάδα μηνύματα, οι κυρίες που ενδιαφέρονται, γιατί είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δώσουμε χρόνο στον κόσμο να το επικοινωνήσει με τους ανθρώπους που ξέρουν. Και θα το κάνουμε και εμείς στη σελίδα μας στο Facebook. Ακριβώς. Focus Αγορά. Α, έμαθε να δουλεύει και τη σελίδα στο Facebook. Τι είπες. Τίποτα, κορίτσι μου γλυκό. Και εγώ λέω την επόμενη Τρίτη να το κάνουμε σε μια πολύ ωραία κλήρωση. Κάπως έτσι θα το κάνουμε. Τέλεια. Για να αφήσουμε λίγο χρόνο και στον κόσμο πολύ παραπάνω ωραία. Να το δουλέψει και να το επικοινωνήσει. Βεβαίως. Μήπως να σε ντύσω νύφη και να σε φωτογραφίσω. Αυτό θα κάνω. Θα σε ξαναντύσω. Εγώ δεν κάνω να το βάλω. Εγώ το βάλω μία φορά. Ναι. Εσύ το έχεις βάλει ήδη, οπότε θα σε πιάνει. Λοιπόν, πάμε να την πειράξουμε κι άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με φαντάζομαι ξανά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή συνέχεια.